Ο χώρος είναι πολύ μικρός, οπότε μπορώ και να μην χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο, όπως και οι ομιλητές μας και αυτοί που θα μας απευθύνουν και μιλισμό. Αν νιώθουν καλύτερα, μπορούν και χωρίς το μικρόφωνο, έτσι. Να σας καλησπερίσω και εγώ στη σημερινή παρουσίαση του συγγραφέα και αγαπητού μας φίλου του Χρήστου Τουρτούβε. Όσοι θυμάστε και πριν 2-3 χρόνια, Χρήστο, δεν θυμάμαι. Είχαμε κάνει την. Πόσα? 18. Τόσο πίσω? 4 χρόνια μετά, Μάιο 18. Μάλιστα. Είχαμε κάνει την προηγούμενη παρουσίαση του βιβλίου του. Διαλέξαμε αυτό το χώρο γιατί θεωρούμε ότι έχει περισσότερη αμεσότητα. Οπότε θα σας έχουμε και κοντά στο τέλος μαζί μας για να μιλήσουμε και να κάνετε τις ερωτήσεις σας στον Χρήστο. Αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να καλέσουμε για έναν σύντομο χαιρετισμό την κυρία Φωστηροπούλου. Η κυρία Φωστηροπούλου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης Έρασμος. Αν θέλετε, χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο, αν θέλετε... Έχω καλή φωνή. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Την καλησπέρα και από μένα. Παρότι είναι σύσσωμο εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ μέρους όλου του Συμβουλίου, χαιρετίζω τον συγγραφέα Χρήστο Τουρτούβε, αλλά και όλους εσάς που είστε απόψε στην εκδήλωση αυτή της βιβλιοπαρουσίας ενός συγκινητικού μυθιστορήματος που πραγματεύεται ο κύριος Τουρτούβε, ένα θέμα πολύ ευαίσθητο της υιοθεσίας και αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος και με την παρουσία του φυσική εδώ σίγουρα είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Μίλησα για συγκίνηση και δεν αναφέρομαι μόνο στην συναισθηματική έννοια της λέξης. Αναφέρομαι και στη δύναμη που μπορεί να μας παρακινήσει να αγωνιστούμε με σθένος για ανθρώπους που έχουν ανάγκη την αγκαλιά μας, τη ζεστασιά μας και τη στοργή μας. Και όταν πάρουμε στα σοβαρά την αποστολή μας, να θέλουμε να προσφέρουμε μεν ιδιοτέλεια, ώστε το δικό τους θέλω να γίνει και δικό μας, τότε το δικό μας μπορώ γίνεται και δικό τους. Σε μια τέτοια σχέση προσώπων και αγώνων αναφέρεται και το βιβλίο ξεδιπλώντας σελίδα-σελίδα το θαύμα της υιοθεσίας από το θέλω στο μπορώ. Η ανοιχτή προοπτική μιας υποψήφιας θετής οικογένειας στην αγάπη με τη συνεργασία βέβαια ενός ειδικού ψυχοθεραπευτή που είναι πρώτα κύρια είναι εξαιρετικός άνθρωπος και μετά επιστήμον και την αγωνιώδη έμφυτη ευαισθησία μιας παιδικής ψυχής να βρει την αυτονόητη ζεστασιά της οικογενειακής ταλαιπωρής καταγράφονται μοναδικά στις πιο τρυφερές σελίδες ενός ημερολογίου. Μια δύσκολη συνθήκη που ενίοτε μας θυμίζει και τους δικούς μας καθημερινούς αγώνες στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν πρόσωπα και καταστάσεις. Οφείλω να παρατηρήσω λοιπόν ότι αυτή μας η απόψινή συνάντηση δεν είναι απλώς μια εκδήλωση φιλολογικού χαρακτήρα, αλλά μια καρδιακή συνάντηση, μια ψυχική κατάθεση ανθρώπων που κάθε μέρα, σε κάθε τους δράση, από όποιο μετερίζει και αν βρίσκονται, προτάσουν την αγάπη, την αγωνία και τον αγώνα για τον συνάνθρωπο και τις ανάγκες του. Είτε για ζητήματα που αφορούν την κακοποίηση γυναικών με τα παιδιά τους, είτε περιστατικά ψυχολογικής, ψυχικής υγείας. Προβλήματα που καίνε όταν τα αγγίζεις και βιώνεις σε κάθε περιστατικό τις κοινές ιδιότητες της φωτιάς. Τόσο ο Έρασμος, όσο και ο Σόψη και πολλοί άλλοι σύλλογοι στο νομό μας, είτε σε επίπεδο διοίκησης, είτε σε επίπεδο ενασχόλησης των επιστημονικών μας ομάδων, εθελοντών και εργαζομένων, έχουμε να κάνουμε καθημερινά με όλα αυτά που είναι κοινή συνάφειας προβλήματα και έχουν να κάνουν με την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη των ανθρώπων για αγάπη. Νομίζω ότι το πραγματικό ζητούμενό μας, πέρα από το εξειδικευμένο, ευαίσθητο, ιδιαίτερα θέμα της υιοθεσίας και από ψηνό κοινό σημείο σύγκλησης όλων ημών, είναι να υιοθετήσουμε πρώτα την αγάπη. Αυτό είναι το κοινό μας ζητούμενο και θεωρώ ότι η τέχνη, αλλά και η λογοτεχνία ιδιαίτερα, πάντα αναδεικνύει τα μεγάλα κοινωνικά αιτήματα κάθε εποχής και μεταμορφώνει τα ζητώ σε ζήτω. Χρήστο Τουρτούβε, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Εγώ θα κρατήσω αυτό το τελευταίο, το θα υιοθετήσουμε την αγάπη, έτσι, και νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι και πολύ ευαίσθητο το συγκεκριμένο και σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε. Και διαπραγματεύεται βέβαια το βιβλίο μας. Να καλέσω την κυρία Συρβούλα Τόπιτσίμα, αντιδήμαρχο
Παιδείας και Ισότητας Φύλων να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Τούβε, ο οποίος πραγματεύεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό της υιοθεσίας. Παιδιά, μάνα, οικογένεια, πρόσωπα τα οποία αγκαλιάζει εδώ και πολλά χρόνια ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης Έρασμος. Συγχαίρω λοιπόν και τον συγγραφέα που αποφάσισε να πραγματευτεί ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εράσμου που ανέλαβε αυτή την παρουσίαση και ελπίζω να γίνει απαρχή και για άλλου είδους εκδηλώσεις. Μια εκδήλωση για παράδειγμα που θα πραγματευτούμε ακόμα βαθύτερα το θέμα της υιοθεσίας, που ενώ έχουν γίνει αρκετά νομοθετικά βήματα, ακόμα χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες στην Ελλάδα, ούτως ώστε όσο και περισσότερα παιδιά να βρουν μια οικογένεια και να φύγουν από τις δομές. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τους ομιλητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την κυρία Τζίμα. Λοιπόν, όπως σας προανέφερα, πρόκειται για ένα συγκινητικό μυθιστόρημα με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αυτό της υιοθεσίας, ένα ορφανοτροφείο στην πόλη της Λύπης, ένα σπιτικό στην πόλη της Χαράς, πέντε βασικοί πρωταγωνιστές. Η ζωή είναι το υιοθετημένο κορίτσι, η πολιτή της, η Φρήνη, ο φύλακας αγγελός της, η θετή γονείς, ο κύριος Μιχάλης, η κυρία Χρυσούλα και φυσικά ο παιδοψυχολόγος κ. Νικόλας. Όσοι από εμάς γνωρίζουμε την γραφή του κυρίου Τούβε, θα συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι κομμένος και γραμμένο στα μέτρα. Στους χαρακτήρες αυτού του βιβλίου θα αναφερθούν παρακάτω οι ομιλητές μας, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι αυτή τη στιγμή. Πριν ξεκινήσουμε όμως και δώσουμε το λόγο στους ομιλητές, μία σύντομη παρουσίαση, δύο λόγια, για την συγγραφική πορεία του Χρήστου. Μ' ακούτε, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, το μπουκάλι λίγο. Ναι. Ο Χρήστος λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 83. Σε ό,τι αφορά την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση, έχει σπουδάσει λογιστική, management, έχει κάνει με μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι life coach, με εξειδίκευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενώ παράλληλα ασχολείται με το personal και business coaching. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συγγραφική του πορεία, το ξεκίνημα έγινε το Δεκέμβριο του 2004, αρκετά χρόνια πριν, το 2014, σε ένα μικρό δωμάτιο, όπου έδωσε και μορφή και πνοή στα όνειρα και στις σκέψεις του. Λοιπόν, ο ίδιος ξεκίνησε να εκδίδει τα βιβλία του με τη μορφή της αυτοέκδοσης, είναι ο ίδιος δηλαδή και ο εκδότης, και μάλιστα να του δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια γιατί έχει και το δικό του εκδοτικό οίκο. Τα βιβλία του. Έχει γράψει τρία βιβλία. Τα βιβλία όπως βλέπετε είναι «Τη ζωή στα παράξενα παιχνίδια», «Το μονοπάτι της αλήθειας» και το βιβλίο το οποίο διαπραγματεύεται το θέμα της υιοθεσίας, «Σκέψου το, ιστορία ενός ημερολογίου». Είναι στη διάθεσή σας στο τέλος, αν θα θέλατε να αγοράσετε κάποιο από τα βιβλία και φυσικά να σας τα υπογράψει, να σας γράψει κάποια αφιέρωση. Καινοτόμα λοιπόν τα βιβλία του, για όσους από εμάς έχουμε διαβάσει κάποιο ή κάποια από τα προηγούμενα βιβλία του είναι κάτι που διαφαίνεται σε ό,τι αφορά στην πλοκή, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που γράφει, την αισθητική, πολλά στοιχεία ψυχολογίας και την ικανότητα να μπορεί να αλλάζει ψυχολογία σε ό,τι αφορά τον αναγνώστη. Best seller λοιπόν, «Τη ζωή στα παράξενα παιχνίδια», εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το πρώτο του βιβλίου. Εγχειρίδιο ζωής λοιπόν.
μονοπάτι της αλήθειας. Τρία χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου του βιβλίου και το Δεκέμβριο του 2017 κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Το μονοπάτι της αλήθειας 33». Το βιβλίο project, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος, στο οποίο παραθέτει 33 διαφορετικές ιστορίες. Πάμε στο τρίτο του βιβλίο, «Σκέψου το, ιστορία ενός ημερολογίου», κυκλοφορεί το Δεκέμβριο του 2019. Αναφέρεται στο πολύ ευαίσθητο και δύσκολο κομμάτι της υιοθεσίας και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο κερδίζει τον αναγνώστη ήδη από τις πρώτες σελίδες ανάγνωσης. Τώρα, να δούμε μερικές σημαντικές στιγμές στην πορεία του Χρήστου. Τα βιβλία του αριθμούν χιλιάδες αντίτυπα, ενώ για δύο χρόνια μέσω του παγκοσμίου site της Amazon κυκλοφορούν και σε 63 χώρες του εξωτερικού. Έχει κάνει διάφορα αφιερώματα, έχει κάνει δεκάδες παρουσιάσεις, ενώ δεκάδες είναι και οι συνεντεύξεις, οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις, οι ραδιοφωνικές του παρουσιάσεις, τις οποίες παρακολουθούμε και μέσα από τα social media και κατηδίαν. Λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφικό υλικό από τις παρουσιάσεις του που έχει κάνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βραβεύσεις, ποιήσεις και πολλές σημαντικές στιγμές. Νομίζω ότι εδώ κάπου έχει τελειώσει η παρουσίαση. Αυτά είναι τα τηλέφωνα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον συγγραφέα, πώς μπορείτε να το βρείτε, πώς μπορείτε να δείτε τα βιβλία του. Στο τέλος της παρουσίασης. Λοιπόν, να καλέσουμε στο βήμα τον Χρήστο. Ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε. Χρήστο, όλα μας εσένα. Καλά. Καλησπέρα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε ξανά μετά από καιρό. Πριν ξεκινήσουμε, σήμερα θα σας πω τι συμβαίνει εδώ. Αν αυτή εδώ τη στιγμή γίνει κάτι, μπει κάποιος μέσα στο δωμάτιο και φωνάξει, μπορεί να τρομάξουμε και να πεταχτούμε. Ο τρόμος λοιπόν είναι κάτι που δημιουργείται στο τώρα, στο παρόν. Από εκεί και έπειτα όμως, αν ζω με το φόβο ότι κάποιος θα μπει και θα με τρομάξει, αυτό γίνεται στο μυαλό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα νικήσαμε το φόβο. Έχουμε φοβηθεί όλοι με τον COVID. Μέσα στο μυαλό μας είναι τόσο έντονη φοβία να πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου, να έρθουμε πιο κοντά, να ανταλλάξουμε απόψεις, ψυχή και πολιτισμό. Οπότε, καταρχάς, να σας πω συγχαρητήρια, γιατί σήμερα μαζί μιλάμε το φόβο. Όσοι έχουν παρακολουθήσει παρουσιάσεις μου, γνωρίζουν πολύ καλά ότι λατρεύω τα παραμύθια και τις ιστερίες με διδακτικό περιεχόμενο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Δεν ακούγεται καλά. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Τέλεια.
Όπως έλεγα, τέλεια, θα φωνάζω και παραπάνω. Όπως έλεγα, όσοι έχουν παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις μου, γνωρίζουν ότι λατρεύω τις ιστορίες και τα παραμύθια με διδακτικό περιεχόμενο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας περάσουμε όμορφα. Πάει μια μέρα ένας άνθρωπος και βρίσκει τον Σοκράτη. Σοκράτη, θέλω να σου πω κάτι για ένα μαθητή σου. Μισό λεπτό, του λέει εκείνος. Okay. Πριν μου πεις οτιδήποτε έχεις να μου πεις, θέλω να σε υποβάλω σε μια δοκιμασία. Λέγεται η δοκιμασία των τριών ερωτήσεων. Ερώτηση νούμερο 1. Η ερώτηση της αλήθειας. Αυτό που ήρθες να μου πεις για τον μαθητή μου είναι αλήθεια? Δεν το γνωρίζω, του λέει. Τώρα το έμαθα. Δεν το έχω διασταυρώσει. Άρα του λέει, αν κατάλαβα καλά, ήρθες να μου πεις κάτι για ένα μαθητή μου και δεν γνωρίζεις αν είναι αλήθεια. Ερώτηση νούμερο 2. Η ερώτηση του αγαθού. Αυτό που ήρθες να μου πεις για τον μαθητή μου είναι καλό? Όχι, του λέει εκείνος. Είναι κακό. Άρα, αν κατάλαβα καλά, ήρθες να μου πεις κάτι για ένα μαθητή μου που δεν είναι αλήθεια και δεν είναι και καλό. Ερώτηση νούμερο 3. Η ερώτηση της χρησιμότητας. Αυτό που ήρθες να μου πεις για τον μαθητή μου θα μου χρησιμεύσει κάπου? Όχι, του λέει εκείνος. Δεν θα σου χρησιμεύσει πουθενά. Άρα, αν κατάλαβα καλά, ήρθες να μου πεις κάτι για ένα μαθητή μου που δεν είναι αλήθεια, δεν θα μου χρησιμεύσει πουθενά και δεν είναι και καλό. Ο άνθρωπος κατέβασε κεφάλι και ευθεία. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί από αυτήν εδώ τη στιγμή και έπειτα, ό,τι πούμε εδώ μέσα θα είναι αλήθεια, θα είναι για καλό σκοπό και θα είναι χρήσιμο πρώτα απ' όλα για εμάς και κατ' επέκταση για την ίδια την κοινωνία μας. Σκέψου η ιστορία ενός ημερολογίου. Ένα πολύ συγκινητικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται το δύσκολο θέμα της υιοθεσίας. Αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο στάθηκε άποψή μου ότι οι δικοί μας άνθρωποι δεν είναι μόνο όσοι συνδέονται μαζί μας εξαίματος με κάποιο βαθμό συγγένειας. Ανθρωποί μας είναι αυτοί που είναι μαζί μας στα εύκολα, στα δύσκολα, στα δικά, στα βαθιά, στα αυτονόητα. Τι ωραία λέξη, αυτονόητα. Πόσες φορές θέλατε έναν άνθρωπο στα αυτονόητα και δεν μπορούσατε να το βρείτε? Το κυριότερο όμως είναι η διάρκεια που θίχνουν αυτοί οι άνθρωποι στο να επιμένουν σε εμάς, ακόμα και όταν δεν μας γνωρίζουν. Όπως οι δύο θετοί γονείς επέμειναν να υιοθετήσουν τη ζωή, την κεντρική ηρωίδα του βιβλίου μου. Και όταν αυτό το μικρό λουλούδι, όπως μου αρέσει να την αποκαλώ, η ζωή τους κοίταξε στα μάτια και τους ρώτησε, γιατί εμένα, γιατί διαλέξατε εμένα. Εκείνοι απάντησαν. Σε ξέραμε πριν σε συναντήσουμε. Γι' αυτό σε ξεχωρίσαμε. Και ένα δάκρυ πήρε το κατήφορο. Εκολουθήσαν κι άλλα. Δεν είναι το όνομά σου που σε έφερε στο σπιτικό μας. Θέλαμε εσένα, γιατί όπως έπαιζες, όπως μιλούσες, όπως γελούσες, όπως λειτουργούσες, ήταν αυτό που ονειρευόμασταν. Αξιμέρωτα βράδια σε περιγράφουμε. Σε νιώθαμε δίπλα μας. Σε είχαμε πλάσει πριν σε γνωρίσουμε. Γι' αυτό σε ξεχωρίσαμε. Δεν μας ένοιαζε ούτε η ηλικία, ούτε το δέρμα, ούτε το χρώμα. Ποτέ δεν κρίναμε τους ανθρώπους έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εισαγωγή. Λοιπόν, να χειροκροτήσουμε. Στο σημείο αυτό να καλέσουμε τον πρώτο μας ομιλητή, είναι η Βάλια Ιπαπέτσα. Προτού όμως την καλέσουμε, να σας διαβάσω δύο λόγια, ένα σύντομο βιογραφικό της Βάλιας.
Η Βάια σπούδασε φιλολογία στο τμήμα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημοσιογραφία στο ΙΕΚΑΚΜΗ, ενώ παράλληλα σπουδάζει και νομική στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως φιλόλογος και είναι συγγραφέας, καθώς και μέλος της Ένωσης Συγγραφέων και Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Να καλωσορίσουμε τη Βάια στην παρέα μας. Όπως θέλεις. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου που είστε από τις όλοι εδώ και θυμάμαι τον Χρήστο με την παρουσία μας, γιατί όταν ένας συγγραφέας καταθέτει την ψυχή του, οφείλουμε κι εμείς να την αγκαλιάσουμε και να τις ευχαριστούμε όπως πρέπει. Λοιπόν, τον Χρήστο τον εντόπισα ως συγγραφέα το 2018 και μου κίνησε το ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο παρέθεται τις σκέψεις του στο χαρτί. Διαβάζοντας το πρώτο του βιβλίο, «Τη ζωή στα παράξενα παιχνίδια», ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα ευχάριστα και ταυτόχρονα εντυπωσιάστηκα από την συνέστηση με την οποία ο Χρήστος προσέγγιζε τη ζωή. Μετέπειτα, γνωρίζοντάς τον και ως ολότητα και ως προσωπικότητα, κατάλαβα ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Όταν έλαβα το νέο βιβλίο του Χρήστου και πληροφορήθηκα ότι πραγματεύεται το ευαίσθητο θέμα της υιοθεσίας και έχοντας διαβάσει φυσικά τα προηγούμενα δύο πονήματά του, αναρωτήθηκα αν μπορούσα να βρω κομμάτια του εαυτού μου σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα προηγούμενα δύο. Δεν σας κρύβω ότι αυτή η σκέψη ήταν τελείως λανθασμένη από την πλευρά μου, γιατί ένα βιβλίο οφείλουμε να το διαβάζουμε με καθαρά μάτια και ανοιχτή καρδιά. Όταν λοιπόν διάβασα το βιβλίο του Χρήστου, σκέψη το ιστορία ενός ημερολογίου, συνειδητοποίησα ότι ο Χρήστος είχε καταφέρει για μία ακόμη φορά να εκπληρώσει το σπουδαίο προορισμό του. Αυτόν που οφείλει να πράττει ένας συγγραφέας. Ποιος είναι αυτός? Μα φυσικά να χαράξει έναν δρόμο, να οδηγήσει τον αναγνώστη σε ένα μονοπάτι και να τον βάλει στη διαδικασία να προβληματιστεί. Και φυσικά να αισθανθεί ότι έχει κάνει ένα βήμα παραπέρα. Το βιβλίο του Χρήστου, λοιπόν, πραγματεύεται το θέμα της υιοθεσίας, αλλά όχι μόνο, γιατί αυτό έχει τόσες πολλές κοινωνικές προεκτάσεις. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο ζωής, γιατί ανάβει το φως, σε αλλιώζει με αυτό. Και δεν σου αφήνει άλλη επιλογή παρά να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Και εκεί, κλείνοντας τα μάτια, νιώσεις ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα σου. Πώς γίνεται αυτό? Αν μπει στα παγκούσια της ζωής, της ηρωίδας του, και περπατήσεις στο μονοπάτι, καταλάβεις. Η ζωή, λοιπόν, το πλάσμα για το οποίο ο συγγραφέας μας γράφει, είναι ένα ορφανό παιδί που έζησε ως να φοβεί σε ένα ορφανοτροφείο, στην προσωρινή οικογένεια, όπως την ονομάζει, περιμένοντας το δικό του φως να ανάψει μέσα από μια αληθινή οικογένεια. Τι σκεφτείτε όμως, τι συναισθήματα σας προκαλεί η λέξη προσωρινός? Η ηρωίδα για πολλά χρόνια ακροβατούσε μεταξύ προσωρινότητας και ελπίδας για μονιμότητα. Εκεί, στο ορφανοτροφείο, μόνη παρηγοριά είχε την αγαπημένη της φίλη, τη Φρίνη, ένα πάγιο για να κουμπίσει τα όνειρα και τις θλίψεις της. Οι δυο τους δένονται με έναν ισχυρό και ανώ δεσμό φιλίας. Μόνο τα παιδιά ξέρουν να δημιουργούν, ώσπου το όνειρο της ζωής γίνεται πραγματικότητα. Ένα ανδρόγυνο, η Χρυσούλα και ο Μιχάλης οικονόμου, αποφασίζουν να την υιοθετήσουν, απόλυτα συνειδητοποιημένα, και να της χαρίσουν ένα σπιτικό και δύο ζευγάρια χέρια για να τη στηρίξουν από εδώ και στο εξής. Με βήματα αργά, οι τρεις τους προσπαθούν να βρουν τις σταθερές τους, να χτίσουν τη σχέση τους και να γίνουν ευτυχισμένοι. Αρκεί όμως μόνο η αγάπη και η καλή θέληση των γονιών για να ενωθούν τα κομμάτια της ψυχής ενός παιδιού που έμαθε όλη του τη ζωή να ζει μέσα στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα? Και εδώ έρχεται η απάντηση στο γιατί αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο ζωής και ένας εξαιρετικός οδηγός για τους γονείς. Ο Χρήστος Τούβε, με ευφυΐα αλλά και ηχηρή φωνή απέναντι στις προκαταλήψεις κατά τα άλλα σύγχρονης κοινωνίας μας, παρουσιάζει το μονοπάτι, δίνοντας όμορφες λύσεις απέναντι σε μια αναμενόμενη κατάσταση που αφορά τη ζωή και την οικογένειά της. Γιατί η ζωή, όταν υιοθετήθηκε, ήταν στην εφηβεία και, όπως καταλαβαίνετε, είχε διαμορφώσει ένα κομμάτι του χαρακτήρα της μέσα σε ένα περιβάλλον χωρίς την αντικατάστατη μητρική αγάπη και τη στιβαρή στήριξη ενός πατέρα. Τι οφείλει λοιπόν να κάνει ένας γονιός που δεν ξέρει να διαχειριστεί ένα πληγωμένο παιδί του οποίου η ζωή έχει ανατραπεί ξαφνικά μέσα σε μία στιγμή και καλείται να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον με καινούριους κανόνες και προσλαμβάνουσες, μα φυσικά να συμπληρωθεί έναν ειδικό? Και αυτό πράττει ο κύριος Μιχάλης και η κυρία Χρυσούλα, παίρνοντας στο σπιτικό τους τον Νικόλα, τον παιδοψυχολόγο, ο οποίος διακριτικά
ήσυχα και με μεθοδικότητα και ενσυναίσθηση θα κρατήσει το χέρι, θα κρατήσει το χέρι της ζωής και θα της δείξει πώς είναι να στέκεται πάλι στα πόδια της. Να ανακαλύπτει τον εαυτό της και να φτάνει στα μύχια της ψυχής της, κατακτώντας αυτογνωσία και ταυτόχρονα δύναμη για να ανθίσει. Η πορεία σαφώς δεν είναι εύκολη για κανέναν από τους δύο, ούτε για τους γονείς, ούτε για την ίδια που παλεύει με τους δαίμονές της. Ο ψυχολόγος λοιπόν προτείνει στη ζωή να κρατήσει το δικό της ημερολόγιο και μέσα από τις σκέψεις της ηρωίδας ανοίγεται ένας νέος, σπουδαίος δρόμος και για τον αναγνώστη. Γιατί μέσα σε αυτές τις σκέψεις ανακαλύπτει και ο ίδιος κομμάτι του εαυτού του. Οι στοχασμοί της ζωής γίνονται και στοχασμοί του αναγνώστη, που δεν μπορεί πια να κλείσει τα μάτια του σε ό,τι συμβαίνει. Δακρύζει μαζί της, χαίρεται όταν κάνει ένα βήμα και λυτρώνεται πια όταν τη βλέπει ευτυχισμένη και αναπτυσμένη από όσο την βαραίνει. Φυσικά, σε όλη τη διαδρομή, σύμμαχοι και προστάτες δεν πάβουν να είναι οι δύο γονείς που ακολουθούν τον δικό τους δρόμο αυτογνωσίας ώστε να βάλουν γερά θεμελιά στη σχέση τους με τη ζωή. Βαρύδιο ισορροπίας στον ψυχισμό της ηρωίδας που μάχεται με τον εαυτό της ώστε να σταθεί αντάξια της νέας πραγματικότητας, δεν πάβει να είναι η φίλη της, η Φρίνη, η οποία αποτελεί και μετά την υιοθεσία ένα αποκούμπι για τη ζωή. Η ζωή για την ίδια υπορομίζοντας τη σπουδαιότητα της φιλίας. Ο συγγραφέας δεν μας αφήνει ούτε μία στιγμή να δούμε το σκοτάδι. Τα μηνύματα του είναι τόσο στεναρά και αισιόδοξα που μας καθυλώνουν σε μία μονάχα σκέψη. Πόσο σπουδαίο είναι να ακούς, να συμβουλεύεσαι, να προσπαθείς και να τα καταφέρεις. Χωρίς ακραίες λυρικότητες, αλλά με λιτή και ξεκάθαρη γραφή και ίσιες γραμμές χωρίς λιάνσεις, μας οδηγεί εκεί που επιθυμεί. Ο λόγος του είναι μεστός και περιεκτικός, καταφέροντας να μας αφυπνίσει και να μας συγκινήσει χωρίς μελογραμματισμούς, αλλά με λέξεις ουσίας. Η γλώσσα του κατανοητή ρέει αβίαστα και μας προκαλεί να αλλάζουμε σελίδα με τη σελίδα για να μάθουμε και κάτι ακόμα, να διδαχτούμε ως την τελευταία του σελίδα που μας βρίσκει πια χαμογελαστούς και γαλήνιους από την τροπή που έχει πάρει η ιστορία. Κάθε φόβος μας ότι η ζωή μπορεί να μην τα καταφέρει, να κάμψει τους κοπέλους που ορθώνει δικαιολογημένα η ευάλωτη ψυχή της, σβήνουν σελίδα με τη σελίδα και γεμίζουμε ελπίδα και ανακούφιση για αυτό το πλάσμα κάθε κύτταρό που έχει νοτήσει από την αίσθηση της προσωρινότητας. Ο Μιχάλης όμως, η Χρυσούλα, ο Νικόλας και η Φρίνη γίνονται το φάρμακο στις πληγές της. Γιατί όπως έγραψε και ο ίδιος ο συγγραφέας, δεν γιατρεύει ο χρόνος στις πληγές, οι άνθρωποι τις γιατρεύουν. Το ψηφιδωτό της ιστορίας φτιάχνεται με προσεγμένη τεχνική από έναν άνθρωπο που κατέχει πλήρως την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα ψυχολογίας και γνωρίζει άριστα τη θεραπευτική ιδιότητα του ημερολογίου, χωρίς να προσφέρει σε πομπόδεις και δυσνόητες έννοιες. Αντίθετα, ο Χρήστος, με απλές και διδακτικές ιστορίες που του αρέσει πολύ να αφηγείται, υπενιγμούς που θέτουν προβληματισμούς και διάφανα νοήματα, δημιουργεί ένα αφήγημα ευχάριστο, κατανοητό και πολυσήμαντο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι γιατί το βιβλίο του Χρήστου δεν πραγματεύεται απλά το θέμα της υιοθεσίας, αλλά μας παρουσιάζει απλόχερα έναν λόγο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και μετέπειτα καλύτεροι γονείς. Οι εναλλαγές των συναισθημάτων που μας χαρίζει η ζωή αποτελούν ταυτόχρονα και κινητήρια δύναμη της σκέψης μας για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και να πράττουμε απέναντι σε καταστάσεις που αφορούν όλη την κοινωνία ως όλο. Η σχέση γονιών και παιδιών αποτελεί μια διαρκή και εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία απαιτεί ενδοσκόπηση, εσωτερικές διεργασίες και καθημερινή προσπάθεια κατανόησης. Το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, από τη δυστυχία στην ευτυχία, δεν είναι μια απλή διαδικασία, αλλά απαιτεί κοπιώδη προσπάθεια. Αρρωγός σε όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένας ψυχολόγος, όπως ο Νικόλας, στο βιβλίο, ο οποίος, με τις εξειδικευμένες γνώσεις του, θα σκάψει βαθιά στην ψυχή του παιδιού και θα γίνει σημαντικός δίαδος επικοινωνίας, γι' αυτό και τους γονείς του. Και φυσικά το ημερολόγιο, στο οποίο χαράζεις τις σκέψεις σου, ακουμπάς τα συναισθήματά σου, όπως έκανε η ζωή, για να φτάσει στις πιο ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις και να λυτρωθεί. Ποιος δεν ανακουφίστηκε άραγε γράφοντας μια σκέψη σε ένα κομμάτι χαρτί. Ποιος δεν ανακάλυψε κομμάτια του εαυτού του. Έτσι. Και δεν κολλήθησε στα άδυτα των πιο αληθινών του σκέψη. Αυτή η διαδρομή μπορεί κάλλιστα να φέρει τη θεραπεία και τη συναισθηματική ορίμανση του ανθρώπου. Όλη αυτή τη συνειδητοποίηση μας προσφέρει ο Χρήστος στο αφήγημά του απλόχερα, όπου κάθε λέξη γίνεται φωτεινό σηματοδότης για μας,
ξαναφτάσουμε στην επίγνωση. Κάθε παιδί ορφανό κουβαλάει στις πλάτες του ένα χορτί. Όσο δε μάλλον όταν το εγκαταλείπουν οι ίδιοι του οι γονείς. Και οι άνθρωποι που επιλέγουν να κάνουν τη σπουδαία πράξη της υιοθεσίας οφείλουν να είναι συνειδητοποιημένοι. Οφείλουν να βγουν στην αρένα της μάχης μαζί του και να πολεμήσουν όλοι μαζί η κάθε μικρή και μεγάλη νίκη. Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από τον βιβλίο του Χρήστου και θα σας ζητήσω για μία ακόμη φορά, όταν το ανοίξετε, το διαβάστε με μάτια καθαρά και ανοιχτή ψυχή. Ο χρόνος δείχνει πολλά και η υπομονή βοηθάει τον χρόνο να φέρει τους ανθρώπους κοντά μας. Δεν θα σου πω να μη στεναχωριέσαι. Θα σου πω όμως ότι είναι δική σου νίκη το γεγονός ότι έδωσες τον καλύτερο αληθινό εαυτό σου. Και θέλω να σηκώσεις το κεφάλι ψηλά και να αγωνιστείς πάλι. Σήκω και αγωνίσου. Αυτή τη φορά έχεις μία μάνα και έναν πατέρα. Έχεις έναν Νικόλα δίπλα σου. Δεν χρειάζεται να το περνάς μόνο σου. Είμαστε μαζί σου. Θα αγωνιστούμε κι εμείς για τις δικές σου ανάγκες. Για τα δικά σου προβλήματα. Είμαστε ομάδα. Είμαστε οικογένεια. Η δύναμη της οικογένειας μπορεί να κάνει θαύμα. Σήκω πάνω και αγωνίσου. Γιατί η ζωή επιβραβεύει τους μαχητές. Και εσύ ξεκίνησες μία μεγάλη μάχη. Να κερδίσεις τη ζωή σου πίσω. Δεν είναι εύκολο και δεν θα γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως αν έχεις πίστη, υπομονή και μάχεσαι χωρίς να τον βάζεις κάτω, τότε σίγουρα θα ζήσεις πολλές ακόμα όμορφες στιγμές και έντονους αποχωρισμούς σου. Η ζωή συνεχίζεται και το νερό δεν κυλάει προς τα πίσω. Σκέψου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιβραβεύει τους μαχητές και εμείς επιβραβεύουμε τη Βάλια για τα όσα όμορφα μας είπε και να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο τρέιλερ. Λοιπόν, η ζωή, ένα υιοθετημένο κορίτσι, ζει στην προσωρινή οικογένεια. Ένα ορφανοτροφείο, λοιπόν, που βρίσκεται στην πόλη της λύπης. Μια προσωρινή οικογένεια, τι οξύμορο. Τι θα πει προσωρινή οικογένεια? Τι θα πει προσωρινό σπιτικό? Πόσο καιρό διαρκεί αυτό το προσωρινό? Γιατί από τότε που με θυμάμαι, προσωρινά ζω εδώ μέσα, προσωρινά κλαίω και προσωρινά ελπίζω. Και μετά σιωπή. Και μετά φωνές. Όλα προσωρινά. Τόσο προσωρινά που έχουν γίνει μόνιμα. Και περνάνε τα χρόνια και δεν νιώθω πόνο, μόνο μίσος
εκείνους τους δύο γονείς που με παρατήσανε στο χαλάκι της πόρτας ορφανοτροφείου. Έτσι για 14 χρόνια κυλάνε όλα περίεργα. Αυτό το κορίτσι έχει χάσει την πίστη του. Έχει χάσει την ελπίδα του. Μόλις ανήδα Σωτηρίας, πολιτή της, η Φρίνη, την καθοδηγεί, της κρατάει το χέρι το βράδυ, είναι ο φύλακας, άγγελός της. Και εκεί που όλα μοιάζουν μάταια, εμφανίζεται ο κύριος Μιχάλης με την κυρία Χρυσούλα και της ανοίγουν την αγκαλιά τους. Όλα αλλάζουν ξαφνικά. Βρήκα ένα σπιτικό. Ένα σπιτικό που βρίσκεται στην πόλη της χαράς. Πόσο μου έχει χαρά το κλείπει στις ζωές μας. Έχετε αναρωτηθεί. Όλα μοιάζουν σπίτι λοιπόν. Ξέρετε ότι μπορεί να μοιάζει σπίτι πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουμε. Το γάλα μας φέρνει η ίδια μας η μάνα. Αυτό μοιάζει σπίτι. Τα μπισκότα που τρώμε με τον πατέρα μας στο σαλόνι. Και αυτό μοιάζει σπίτι. Η μυρωδιά των Χριστουγέννων. Και αυτό θυμίζει σπίτι. Όμως όταν ένα παιδί έχει χρόνιες πληγές, τίποτα δεν γιατρεύεται τόσο εύκολα. Η οικογένεια στεναχωριέται. Ψάχνει τη λύση. Τη βρίσκει στο πρόσωπο του παιδοψυχολόγου, του κυρίου Νικόλα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που προτείνει στη ζωή να γράψουν ένα ημερολόγιο. Έχετε σκεφτεί ποτέ να παίξετε κάτι με τα παιδιά σας, αντί να τους επιβάλλετε πράγματα και να τους δείξετε έναν άλλο δρόμο. Έτσι λοιπόν, τους λέει να παίξουν ένα παιχνίδι, να γράψουν ένα ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο που αποδεικνύει το οδηγός ζωής για την ίδια τη ζωή. Δώσε ελπίδα στον εαυτό σου, της λέει, και ο εαυτός σου θα εκπληρώσει όλα όσα ονειρευόσουν. Σκέψου το, της λέει κάθε φορά που σου κάνει. Γιατί τα Χριστούγεννα του 1970, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια. Αν θα θέλατε τη δική μου άποψη, έχοντας διαβάσει το βιβλίο και μάλιστα 2 εβδομάδες πριν μου το φέρνει και είχα τόση περιέργεια που έκατσα και το διάβασα σε ένα απόγευμα. Εγώ έχω διαλέξει 2 σειρές, τίποτα παραπάνω, αλλά 2 σειρές οι οποίες νομίζω εκφράζουν τα πάντα. Προχώρησα προς τα μέσα και στο αριστερό μου χέρι ήταν ένας μεγάλος πάγκος, όπου στο κέντρο του έγραφε το εξής ρητό. Τα όνειρα τα ζεις, δεν τα ξεχνάς. Και νομίζω αυτό είναι που μπορούμε να κρατήσουμε όλοι. Ο Χρήστος είναι ένας όμορφος άνθρωπος και αυτό που έχω να πω είναι ότι οι όμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί που όμορφα αποτυπώνουν στο χαρτί τις λέξεις, όμορφα αποτυπώνουν τις τάσεις ζωής, όμορφα αποτυπώνουν τους ήρωες και τους πρωταγωνιστές. Ο Χρήστος δεν χρειάζεται εγγόνια, νομίζω ήδη από τα 2 πρώτα του βιβλία έχει αποδείξει το συγγραφικό του ταλέντο, οπότε στο 3ο νομίζω ότι θα δούμε μία ακόμη πτυχή σε ό,τι αφορά την περισυλλογή, σε ό,τι αφορά τα όσα πολύ όμορφα εκφράζει στο χαρτί. Ένα εγχειρίδιο ζωής, όπως μας είπε και ο ίδιος στην αρχή. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα αφήσω να διαβάσετε το βιβλίο. Ο λόγος Χρήστο σε σένα πάλι. Συνεχίζουμε τις ιστορίες λοιπόν. Φανταστείτε ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που αποτελείται από 5 μπάλες. Τις πετάμε ψηλά στον αέρα. Και ως άλλοι ζογκλέρ φροντίζουμε να παραμένουν εκεί ψηλά. Οι 5 μπάλες είναι εξής. Ψυχή, υγεία, οικογένεια, φίλοι, εργασία. 4 μπάλες είναι κατασκευασμένες από γυαλί. 1 μπάλα είναι κατασκευασμένη από καουτσούκ. Πολύ γρήγορα
θα συνειδητοποιήσετε ότι η μπάλα, η οποία είναι κατασκευασμένη από καουτσού, είναι η εργασία. Κάθε φορά που θα πέφτει, θα πηδά ξανά. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες τέσσερις όμως? Αν κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις πέσει κάτω, θα θρηματιστεί. Θα είναι πολύ πολύ δύσκολο να επιστρέψει στην πρώτη μορφή της. Δεν παίζουμε με την οικογένειά μας. Δεν παίζουμε με την ψυχή μας. Δεν παίζουμε με την υγεία μας, ψυχική και σωματική. Δεν παίζουμε με τους φίλους μας. Και αν η καθημερινότητα μας κάνει να ξεχνάμε όλα αυτά τα σημαντικά, οφείλουμε. Αυτό είναι κάτι που το εξασκώ πάρα πολύ στο coaching. Οφείλω από εμένα προς εμένα να βρω κάτι να μου το υπενθυμίζει. Να μου υπενθυμίζει τα σημαντικά. Γιατί αν υπάρξει και πέσει πάντα κάτω, δεν ξαναγυρίζει την πρώτη μορφή του. Μέσα σε αυτό το βιβλίο μιλάμε για αυτές τις αξίες. Τις τονίζουμε ιδιαίτερα. Φροντίζουμε να παραμένουν ψηλά. Άρα λοιπόν πρέπει να βρω έναν τρόπο να μου το υπενθυμίζω. Ακόμα και αν είναι να γράψω σε ένα ημερολόγιο. Αυτό έκανα το ορισμικό μας. Τις πρότεινα να γράψουν σε ένα ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο μας βοηθάει να σημειώνουμε τις στιγμές μας, ώστε αυτές να τρέχουν στον χρόνο. Μας βοηθάει να αφήνουμε τις δικές μας κουκίδες στην προσωπική μας πορεία και να κατανοούμε πως δεν είναι ο χρόνος που γιατρεύει τις πηγές, αλλά οι άνθρωποι που επιλέγουν να απευθυνθούμε στη ζωή. Ένα ημερολόγιο μπορεί να περιγράφει το σπιτικό που θέλουμε να ζήσουμε και την ευτυχία που αξίζει να κυνηγήσουμε. Ένα ημερολόγιο μπορεί να σε κάνει να προχωρήσεις μπροστά, γράφοντας απλά και μόνο τις αλήθειες σου. Αυτές οι αλήθειες θα σε οδηγήσουν στο νωρίς το πραγματικό εαυτό σου. Σκέψου. Και με αίσθηση γαλήνης. Είναι αυτή που μας μεταδίδει ο Χρήστος μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα καλούσαμε τον κύριο Σαλιάγκα για να μας πει και αυτό την άποψή του για το βιβλίο, αλλά λόγω κάποιου προσωπικού του προβλήματος δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά μας. Είμαστε σίγουροι όμως ότι η σκέψη του είναι εδώ. Θα καλέσω όμως την επόμενη ομιλητριά μας. Είναι η κυρία Φωτεινή Κίρτσου. Προτού την προσκαλέσουμε, δύο λόγια. Η Φωτεινή γεννήθηκε στη Βέρεια, αποφύτησε από το τμήμα νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΣΠΕΤΕ, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων. Είναι μάχημη δικηγόρος στην πόλη της Βέρειας και ιδρυτικός στέλεχος του Δικηγορικού Γραφείου Ισονομία. Διετέλεσε επίσης μέλος και Γενική Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου, του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βέρειας. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της νομικού ενδιαφέροντος σε ημερίδες, συνέδρια, ενώ παρουσιάζει σημαντική κοινωνική δράση. Είναι ενεργό μέλος του ΔΣ του Εράσμου με την ιδιότητά της ως νομικού. Φωτεινή, έλα κοντά μας. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Τούμπε. Σκέψου το, ιστορία ενός ημερολογίου. Θα ήθελα να μοιραστώ ταυτόχρονα και τη χαρά μου και την βαθιά τιμή που μου έκανε ο Χρήστος μέσω του Έρασμου να βρίσκομαι εδώ από τη θέση της ομιλήτριας. Καθώς θεωρώ ότι τέτοιες προσπάθειες και ειδικά από συγγραφείς που είναι ανεξάρτητοι και σε δύσκολους καιρούς καταφέρνουν με το συγγραφικό τους ταλέντο να μας μαζεύουν εμάς όλους εδώ, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το βιβλίο πραγματεύεται την υιοθεσία, ένα λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα. Πώς όμως και να μας κάνει να σιωπούμε και να κάνουμε δεύτερες σκέψεις, είναι μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των θετών γονιών, αλλά και τη ζωή ενός παιδιού. Είναι μια πράξη βαθιάς αγάπης.
Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι η ζωή, το παιδί που υιοθετείται, η οποία είναι ένα κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα ορφανοτροφείο μέχρι τα 13 της χρόνια. Υιοθετείται από την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Μιχάλη, ένα αντρόγινο που για πολλά χρόνια προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Οι δυο αυτοί σύζυγοι, μέσα από την επιμονή και τον αγώνα τους, καταφέρουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να αποκτήσουν ζωή μέσα από τη ζωή. Εξού και ο συμβολικός χαρακτήρας του παιδιού που ονομάζεται Ζωή. Η Ζωή είναι ένα ευγενικό κορίτσι με ιδιαίτερα χαρίσματα, που μέσα στο ορφανοτροφείο συνδέεται φιλικά με τη φίλη της, την κολλητή της φίλη, τη Φρίνη. Φίλες γιατί ο δεσμός τους αναπτύχθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά οι δυσκολίες, όπως συνηθίζεται να λέγεται, οριμάζουν τους ανθρώπους. Είναι η μία για την άλλη, το στήριγμα, το κράτημα, η παρηγοριά, σε όλα τα γιατί που ψάχνουν απαντήσεις. Και όταν ήρθε η στιγμή μόνο για τη ζωή, να βρει μια οικογένεια, έδωσαν μια υπόσχεση. Να προσέχεις και μην ξεχάσεις, μη με ξεχάσεις, τη τόνισε η Φρίνη. Δεν θα σε ξεχάσω, το ακούς, φώναξε δυνατά η ζωή. Και έτσι δυο φίλες χωρίστηκαν. Ο αποχωρισμός τους αποτελεί ένα γεγονός που δεν μπορούν να χειριστούν εύκολα, είναι έντονα φορτισμένες ψυχολογικά και οι δύο. Πώς από εδώ και μπρος οι δυο θα καθόριζαν την καθημερινότητά τους, αν θα μπορούσαν και με ποιο τρόπο θεωρητικά να βρεθούν ή όχι, είναι ζητήματα που τους απασχολούν εκείνες τις στιγμές του πρώτου χωρισμού. Η ζωή λοιπόν αποκτά οικογένεια, μια μητέρα και έναν πατέρα. Έφυγε μαζί τους για το καινούργιο του σπίτι. Στο μυαλό της τριφογυρίζουν πολλές σκέψεις. Σκέψεις που δεν την αφήνουν σε ησυχία και σε όλη τη διαδρομή αναλογίζεται διάφορα ζητήματα. Από το χαλάκι της εξώπορτας στο ορφανοτροφείο, μετά από 13 χρόνια βρίσκεται σε μια οικογένεια. Στη διαδρομή σκέφτεται. Δεν ήξερα αν πρέπει να χάρω ή να το βάλω στα πόδια μόλις φτάσουμε. Έπρεπε και πάλι να κάνω υπομονή. Μέχρι τώρα έκανα υπομονή στο χαρούμενο γουντρούμι και τώρα πρέπει να κάνω υπομονή να δω αν όλο αυτό με οδηγήσει στην ευτυχία που τόσο πολύ λαχταράω. Η ζωή είναι μία υπομονή. Αυτό μου το δείχνει η ίδια. Πού να τη βρω όμως? Και μετά ακολουθεί η νέα της πραγματικότητα. Η άφιξη της ζωής στο σπίτι, η είσοδος στο δωμάτιό της που για πρώτη φορά έχει το δικό της δωμάτιο, η εγγραφή της στο σχολείο, οι πρώτες βόλτες με τη μητέρα της μέσα στην πολύβορη αγορά και μετά από όλα αυτά τα καινούργια τα πρωτόγνωρα, όλα αγχωτικά για τη ζωή. Ακολουθεί η κατάρρευσή της. Δεν άντεξε το βάρος, το άγχος την κυρίευσε. Ένα κορίτσι που εγκαταλείφθηκε κάποτε απέκτησε μία αληθινή στέγη. Είναι όμως αυτό αρκετό για να γιατρέψει τις πληγές που έχει η ζωή? Οι γονείς της ήξεραν τι να κάνουν, δεν μπορούσαν να την αφήσουν να έχει κρίσεις πανικού. Είχαν έρθει στη ζωή της για να της δώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι απευθύνθηκαν σε έναν παιδοψυχολόγο, τον κύριο Νικόλα. Ο κύριος Νικόλας ήξερε, ήταν ο ειδικός. Τα λόγια του ήταν ικανά να σκεπάσουν το άγχος της ζωής, τις φοβίες που είχε η ζωή. Ακόμα πιο ζεστή ήταν και η ιδέα του να κρατάνε μαζί ένα ημερολόγιο. Στη ζωή άρεσε το γράψιμο, άλλωστε ήταν και ένα από τα στοιχεία που κέντρισαν στους θετούς της γονείς, ότι είχε ένα ταλέντο στη συγγραφή. Μέσα από αυτό ένιωθε ότι μπορεί να βάζει σε μια σειρά τις σκέψεις της, τα συναισθήματά της. Θα έγραφε λοιπόν και όλα τις τα ερωτήματα ο κύριος Νικόλας έτσι τα απαντούσε μέσω αλληλογραφίας. Ήταν όπως ανέφερε και νωρίτερα ο Χρήστος, το ημερολόγιο θα ήταν ένα παιχνίδι στην καινούργια ζωή της ζωής. Ας μην ξεχνάμε, και εδώ επέτρεψε μου Χρήστο να κάνω και μια αναφορά στους ειδικούς, ότι η επιστήμη της ψυχολογίας αφορά στη διερεύνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στη διαχείριση τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα άτομο. Είναι μια βοηθητική διαδικασία που δεν στοχεύει στο να αλλάξει τον άνθρωπο, αλλά να τον βοηθήσει με τα προσόντα που διαθέτει να αντιμετωπίσει επιτυχία τη ζωή. Έτσι λοιπόν και η ζωή, μέσα από τα προσόντα που διαθέτει τη συγγραφή, δεν προσπαθεί κανείς να την αλλάξει, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το συγγραφικό της ταλέντο προκειμένου να βρει τον δρόμο της μέσω της σωστής θεραπείας.
Σκέψου το, η ιστορία ενός ημερολογίου. Αυτό ήταν και το όνομα, πέρα από το παιχνίδι για τη ζωή και τον κύριο Νικόλα και της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας που θα ακολουθούσε η ζωή. Σκέψου το, η ιστορία ενός ημερολογίου είναι και ο τίτλος άλλωστε του βιβλίου. Ποιος είναι άραγε ο ρόλος που διαδραματίζουν οι καρδιακοί φίλοι Φρίνη της ζωής και από το ψυχολόγος κύριος Νικόλας? Ξεκίνησα την αναφορά μου στο βιβλίο μέσα από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Τη ζωή, το παιδί που υιοθετείται, τον κύριο Νικόλα και την κυρία Χρυσούλα που είναι οι θετοί γονείς. Μήπως όμως στο βιβλίο αυτό οι δευτερεύοντες χαρακτήρες γίνονται πρωτεύοντες για τους πρωταγωνιστές? Γιατί μέσα από την πολύτιμη βοήθειά τους θα μπορέσουν τόσο η ζωή όσο ο κύριος Μιχάλης και η κυρία Χρυσούλα να ζήσουν την καινούργια του ζωή και να βρουν τους καινούργιους τους ρόλους. Οι απαντήσεις λοιπόν στα δικά σας ερωτήματα, τα δικά σας συμπεράσματα, θα με επιτρέψετε να σας αφήσω το χρόνο και την πολυτέλεια να τα ανακαλύψετε διαβάζοντας το βιβλίο. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της μας παρουσίασης. Αν τελικά τα καταφέρουμε και τρεφτούν οι πηγές της ζωής.